Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίλυση άσκησης για 4 διαφορετικές AISA για το μάθημα αρχιτεκτονικής υπολογιστών του κυρίου Μινάδα Σιγένη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η εκφώνηση της άσκησης είναι η εξής. Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει για τους παρακάτω 3 επεξεργαστές την περίμετρο, το εμβαδό και το εμβαδόν ενός συνταρτημόριου, γνωρίζοντας ότι στη θέση μνήμης α βρίσκεται το μήκος μιας πλευράς. Τα προγράμματα να είναι τα πιο ελαχιστοποιημένα ως προς τον αριθμό των εντολών. Τα αποτελέσματα να αποθηκευτούν στις θέσεις μνήμης Result 1, Result 2 και Result 3 αντίστοιχα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Move, Push, Pop, Add, Sub, Mul, Left Shift, Right Shift, Rotate, Store, Load. Οι επεξεργαστές που αφορά είναι οι εξής. Α. Επεξεργαστής που υποστηρίζει αρχιτεκτονική σωρού στίβας, όπου ο πρώτος τελεστέος σε κάθε πράξη είναι το στοιχείο που βρίσκεται στην κορυφή της στίβας. Β. Επεξεργαστής υποστηρίζει αρχιτεκτονική συσσωρευτή. Γ. Επεξεργαστής υποστηρίζει αρχιτεκτονική καταχωρητή-καταχωρητή με εντολές με 2 τελούμενα και συνολικά 8 καταχωρητές. Δ. Επεξεργαστής υποστηρίζει αρχιτεκτονική καταχωρητή μνήμη με εντολές με 2 τελούμενα και συνολικά 8 καταχωρητές. Οι υπολογισμοί που καλούμαστε να κάνουμε όπως ορίζονται από την εκφώνηση της άσκησης και οι τύποι τους φαίνονται εδώ. Οι τύποι είναι γραμμένοι και σε μεταθεματική μορφή για να φαίνεται ο τρόπος και η σειρά που υπολογίστηκαν. Πάμε τώρα να λύσουμε το πρώτο ερώτημα της άσκησης. Στον επεξεργαστή με αρχιτεκτονική στίβας, οι τελεστέοι φορτώνονται από τη μνήμη σε μια δομή στίβας που υπάρχει στον επεξεργαστή. Μια τιμή που φορτώνεται από τη μνήμη πάντα τοποθετείται στην κορυφή της στίβας, ενώ για να αποθηκευτεί μια τιμή πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της. Η εκάστοτε πράξη εφαρμόζεται στο κορυφαίο στοιχείο ή στα δύο κορυφαία στοιχεία της στίβας και το αποτέλεσμα τοποθετείται στην κορυφή της. Για την επίλυση του πρώτου ερωτήματος, θεώρηση από συστήβα ξεκινά από χαμηλή διεύθυνση 0 προς υψηλή. Πάμε πρώτα να δείξουμε πώς υπολογίζεται ο τύπος της περιμέτρου. Αρχικά, καλούμε την εντολή Push α, με την οποία τοποθετούμε το μήκος της πλευράς από τη θέση μνήμης α στην κορυφή της στίβας. Στη συνέχεια, καλούμε την εντολή Left Shift, οπότε ολισθαίνουμε κατά μία θέση αριστερά την τιμή στην κορυφή της στίβας και τοποθετούμε το αποτέλεσμα στην κορυφή της. Έτσι, στο δύναμα πολλαπλασιάζουμε επί 2. Οπότε, στα περιεχόμενα της στίβας έχουμε 2 επί α. Στη συνέχεια, καλούμε ξανά την εντολή Left Shift, οπότε ολισθαίνουμε ξανά κατά μία θέση αριστερά την τιμή στην κορυφή της στίβας και τοποθετούμε το αποτέλεσμα στην κορυφή της. Έτσι, στο δύναμα πολλαπλασιάζουμε ξανά επί 2 για να βρούμε τον τύπο της περιμέτρου, δηλαδή 4 επί α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει τον τύπο της περιμέτρου στα περιεχόμενα της στίβας, καλούμε την εντολή POP RESULT 1, οπότε αφαιρούμε την κορυφαία τιμή της στίβας και την αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης RESULT 1. Πάμε τώρα να δούμε πώς υπολογίστηκε και ο τύπος του εμβαδού. Αρχικά, καλούμε την εντολή PUSH α, οπότε αντιγράφουμε το μήκος της πλευράς από τη θέση μνήμης α στην κορυφή της στίβας. Στη συνέχεια, καλούμε ξανά την εντολή PUSH α, οπότε τοποθετούμε ξανά το μήκος της πλευράς από τη θέση μνήμης α στην κορυφή της στίβας. Οπότε, στα περιεχόμενα της στίβας έχουμε α και α. Αμέσως μετά, με την εντολή MUL, πολλαπλασιάζουμε τις δύο κορυφές τιμές στίβας
δηλαδή τα μήκη πλευράς που έχουμε εισάγει, και αποθηκεύουμε στην κορυφή της το γινόμενό τους, παράγοντας έτσι τον τύπο του εμβαδού. Οπότε στα περιεχόμενα της στίβας θα υπάρχει α επί α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού στα περιεχόμενα της στίβας, δηλαδή α επί α, καλούμε την εντολή POP RESULT 2, οπότε αφαιρούμε την κορυφαία τιμή της στίβας και την αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης RESULT 2. Πάμε τώρα να δούμε πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού ενός start μόριου. Πρώτα καλούμε την εντολή POS α, οπότε αντιγράφουμε το μήκος της πλευράς από τη θέση μνήμης α στην κορυφή της στίβας. Αμέσως μετά καλούμε ξανά την εντολή POS α, οπότε τοποθετούμε ξανά το μήκος της πλευράς από τη θέση μνήμης α στην κορυφή της στίβας. Στη συνέχεια, με την εντολή MUL, πολλαπλασιάζουμε τις δύο κορυφαίες τιμές στίβας, δηλαδή τα μήκη πλευράς που έχουμε εισάγει, και αποθηκεύουμε στην κορυφή της στίβας το γινόμενό τους. Στη συνέχεια, καλούμε την εντολή Right Shift, οπότε ολισθαίνουμε κατά μία θέση δεξιά την τιμή στην κορυφή της στίβας, και ισοδύναμα διαιρούμε δια 2 το μήκος της πλευράς. Οπότε στα περιεχόμενα της στίβας έχουμε α επί α δια 2. Τώρα, για να δημιουργήσουμε τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτμόριου, δηλαδή α επί α δια 4, καλούμε την εντολή Right Shift, οπότε ολισθαίνουμε κατά μία θέση δεξιά την τιμή στην κορυφή της στίβας, και ισοδύναμα διαιρούμε ξανά δια 2, παράγοντας έτσι τον εμβαδό ενός σταρτμόριου, με συνδιαφέρει. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτμόριου στα περιεχόμενα της στίβας, καλούμε την εντολή POP RESULT 3, οπότε αφαιρούμε την κορυφαία τιμή της στίβας και την αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης RESULT 3. Αυτή ήταν και η επίλυση του πρώτου ερωτήματος της άσκησης. Πάμε τώρα να δούμε πώς λύνεται το δεύτερο ερώτημα της άσκησης, το οποίο αφορά υπολογιστή αρχιτεκτονικής σωρευτή. Στον επεξεργαστή με αρχιτεκτονική σωρευτή υπάρχει ένας και μόνο καταχωρητής, δηλαδή ο σωρευτής. Στο συσσωρευτή μπορούμε να φορτώσουμε μία τιμή από τη μνήμη ή να αποθηκεύσουμε την τιμή του στη μνήμη. Μπορούμε πλέον να εκτελέσουμε πράξεις πάνω στην τιμή του συσσωρευτή ή μεταξύ της τιμής του συσσωρευτή και μιας τιμής από τη μνήμη. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της πράξης αποθηκεύεται στο συσσωρευτή. Αρχικά, συμβολίζουμε με κάποιο τρόπο το συσσωρευτή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποίησα το συμβολισμό ACC από τον αγγλικό όρο accumulator. Πάμε πρώτα να δούμε πώς υπολογίζεται ο τύπος της περιμέτρου. Αρχικά, καλούμε την εντολή load α, οπότε τοποθετούμε την τιμή της θέσης α της μνήμης στο συσσωρευτή μας. Αμέσως μετά, με την εντολή left shift, ολισθαίνουμε κατά μία θέση αριστερά την τιμή του συσσωρευτή. Έτσι, ισοδύναμα πολλαπλασιάζουμε επί 2 το μήκος της πλευράς. Καλούμε ξανά την εντολή Left Shift, οπότε ολισθαίνουμε ξανά κατά μία θέση αριστερά τη τιμή του συσσωρευτή. Έτσι, ισοδύναμα πολλαπλασιάζουμε ξανά επί 2 για να βρούμε τον τύπο της περιμέτρου, δηλαδή 4 επί α. Έχοντας υπολογίσει και τον τύπο της περιμέτρου στα περιεχόμενα του συσσωρευτή μας, καλούμε την εντολή Store Result 1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του συσσωρευτή στη θέση μνήμης Result 1. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού. Αρχικά, καλούμε την εντολή load α, οπότε τοποθετούμε την τιμή της θέσης α της μνήμης στο συσσωρευτή μας. Στη συνέχεια, με την εντολή mul α, πολλαπλασιάζουμε την τιμή του συσσωρευτή με την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α και αποθηκεύουμε στο συσσωρευτή γινόμενο. Οπότε, στα περιεχόμενα του συσσωρευτή μας, έχουμε α επί α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού στα περιεχόμενα του συσσωρευτή, καλούμε την εντολή Store Result 2, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του συσσωρευτή στη θέση μνήμης Result 2.
Πάμε τώρα να δούμε πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού ενός start mode. Αρχικά, καλούμε την εντολή Load Result 2, οπότε τοποθετούμε την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης Result 2 στο σωρευτή μας. Άρα στο περιεχόμενο του σωρευτή έχουμε α επί α. Αμέσως μετά, με την εντολή Right Shift, ολισθαίνουμε δεξιά κατά μία θέση του περιεχόμενου του σωρευτή. Έτσι στο δύναμα διαιρούμε δια 2. Στη συνέχεια, καλούμε ξανά την εντολή Right Shift, οπότε ολισθαίνουμε ξανά δεξιά κατά μία θέση το περιεχόμενο του ισορρευτή μας, έτσι στο δύναμα διαιρούμε δια 2, υπολογίζοντας έτσι τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτιμόρου μας ενδιαφέρει. Οπότε στα περιεχόμενα του ισορρευτή πλέον έχουμε α επί α δια 4. Έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτιμόρου στο περιεχόμενο του ισορρευτή μας, καλούμε την εντολή Store Result 3, οπότε αφαιρούμε την κορυφαία τιμή του ισορρευτή και την αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης Result 3. Αυτή ήταν και η επίλυση του δεύτερου ερωτήματος της άσκησης. Πάμε τώρα να δούμε πώς λύνεται το τρίτο ερώτημα, το οποίο αφορά υπολογιστή αρχιτεκτονικής καταχωρητή-καταχωρητή. Στον επεξεργαστή με αρχιτεκτονική καταχωρητή-καταχωρητή με εντολές με δύο τελούμενα υπάρχει ένα πλήθος καταχωρητών. Εδώ είναι 8. Σε κάθε ένα από αυτούς μπορούμε να φορτώσουμε μία τιμή από τη μνήμη ή να αποθηκεύσουμε την τιμή του σε κάποια θέση μνήμης. Μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε πράξεις μεταξύ ζεύγους καταχωρητών, ενώ το αποτέλεσμα των πράξεων αποθηκεύεται σε έναν από τους δύο καταχωρητές. Στην περίπτωσή μας, θεώρησα ότι το overflow δεν μας απασχολεί για λόγους απλοποίησης. Πάμε πρώτα να δούμε πώς υπολογίζεται ο τύπος της περιμέτρου. Αρχικά, καλούμε την εντολή Load R1,α, οπότε έτσι φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Αμέσως μετά, με την εντολή Move R2,2 φορτώνουμε στον καταχωρητή R2 την τιμή 2. Στη συνέχεια, με την εντολή Left Shift R1,R2 ολισθαίνουμε κατά δύο θέσεις αριστερά την τιμή του καταχωρητή R1. Έτσι στο δύναμα πολλαπλασιάζουμε επί 4 το μήκος της πλευράς για να βρούμε την περίμετρο. Οπότε, στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1 υπάρχει 4α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει τον τύπο της περιμέτρου στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 1,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 1. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς υπολογίζεται ο τύπος του εμβαδού. Πρώτα, καλούμε την εντολή Load R1,α, οπότε φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Στη συνέχεια, με την εντολή Mul R1,R1, πολλαπλασιάζουμε τις τιμές των καταχωρητών R1 και R1 και αποθηκεύουμε στον καταχωρητή R1 το γινόμενό τους. Οπότε στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1 υπάρχει ο τύπος του εμβαδού, δηλαδή α επί α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 2,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 2. Πάμε να δούμε τώρα πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού ενός start mode. Πρώτα, καλούμε την εντολή Load R1,α, οπότε φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Αμέσως μετά, καλούμε την εντολή Mul R1,R1, οπότε πολλαπλασιάζουμε τις τιμές των καταχωρητών R1 και R1
και αποθηκεύουμε στον καταχωρητή R1 το κινόμενό τους. Οπότε στα περιεχόμενα του R1 υπάρχει α επί α. Τώρα, για να δημιουργήσουμε τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτημόριου, καλούμε την εντολή Right Shift R1,R2, οπότε ολισθαίνουμε δεξιά κατά δύο θέσεις το περιεχόμενο του καταχωρητή R1. Έτσι, ισοδύναμα, διαιρούμε δια 4, υπολογίζοντας έτσι το εμβαδόν ενός σταρτημόριου που μας ενδιαφέρει, δηλαδή α επί α δια 4. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτημόριου στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 3,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 3. Αυτή ήταν και η επίλυση του τρίτου ερωτήματος της άσκησης. Πάμε τώρα να δούμε πώς λύνεται και το τέταρτο ερώτημα, το οποίο αφορά υπολογιστή αρχιτεκτονικής καταχωρητή μνήμης. Στον επεξεργαστή με αρχιτεκτονική καταχωρητή μνήμης, με δύο τελούμενα, υπάρχει ένα πλήθος καταχωρητών. Εδώ είναι 8. Σε κάθε ένα από αυτούς, φορτώνουμε μία τιμή από τη μνήμη ή αποθηκεύουμε την τιμή του σε κάποια θέση μνήμης. Επίσης, εκτελούμε πράξεις μεταξύ μιας τιμής καταχωρητή και μιας τιμής που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη. Πάμε πρώτα να δούμε πώς υπολογίζεται ο τύπος της περιμέτρου. Πρώτα, καλούμε την εντολή Load R1,α, οπότε φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Αμέσως μετά, με την εντολή Left Shift R1,2, ολισθαίνουμε κατά δύο θέσεις αριστερά την τιμή του καταχωρητή R1. Έτσι, ισοδύναμα, πολλαπλασιάζουμε επί 4 το μήκος της πλευράς για να βρούμε την περίμετρο. Πλέον, έχοντας υπολογίσει τον τύπο της περιμέτρου στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 1,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 1. Πάμε τώρα να δούμε πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού. Πρώτα, θα καλέσουμε την εντολή Load R1,α, οπότε φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Στη συνέχεια, με την εντολή MUL R1,α, πολλαπλασιάζουμε τις τιμές των καταχωρητών R1 και R1 και αποθηκεύουμε στον καταχωρητή R1 το γινόμενό τους, παράγοντας έτσι τον τύπο του εμβαδού, δηλαδή α επί α. Πλέον, έχοντας υπολογίσει και τον τύπο του εμβαδού στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 2,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 2. Πάμε τώρα να δείξουμε πώς υπολογίζεται και ο τύπος του εμβαδού ενός σταρτημόριου. Αρχικά, καλούμε την εντολή Load R1,α, οπότε φορτώνουμε στον καταχωρητή R1 την τιμή που υπάρχει στη θέση μνήμης α. Αμέσως μετά, με την εντολή MUL R1,α, πολλαπλασιάζουμε την τιμή της θέσης μνήμης α με την τιμή στον R1 και αποθηκεύουμε στον R1 το κινόμενο, δηλαδή α επί α. Στη συνέχεια, καλούμε την εντολή Right Shift R1,2, οπότε ολισθαίνουμε δεξιά κατά δύο θέσεις το περιεχόμενο του καταχωρητή R1. Έτσι, ισοδύναμα, διαιρούμε δια 4, υπολογίζοντας έτσι τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτημόριου που μας ενδιαφέρει. Οπότε, στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1 πλέον έχουμε α επί α δια 4. Έχοντας υπολογίσει πλέον και τον τύπο του εμβαδού ενός σταρτημόριου στα περιεχόμενα του καταχωρητή R1, καλούμε την εντολή Store Result 3,R1, οπότε αποθηκεύουμε την τιμή του καταχωρητή R1 στη θέση μνήμης Result 3. Και αυτή ήταν και η επίλυση του τέταρτου ερωτήματος της άσκησης και κατ' επέκταση όλης της άσκησης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.